Αυτός ο κόκκινος ζεμπούστη έχει μεγαλώσει και δεν έχει σοβαρέψει καθόλου. Θα μου πεις καλά κάνει, αλλά ασχολείται με παιδιάστικα πράγματα ο Μπούστης. Κάντε like! Εν τω μεταξύ δεν μου λέει τι κάνει και με ευνηδιάζει ο Μπούστης. Εν ρηπεί οφθαλμού. Με το γιαούρτι ήταν καλό. Με το γιαούρτι. Ρε. Καλά, ρε, κάνουμε εκπομπή. Άκου να δεις τώρα τι Μπούστηδες είμαστε. Έκανα ένα διαγωνισμό, ένα quiz. Αμπάν μου με αυτά τα Facebook. Και ρωτάω, κουράσει, ρε. Άκου να δεις. Με κουράσει. Έκανα διαγωνισμό. Έκανε διαγωνισμό. Έκανα διαγωνισμό. Σαν τα μικρά τα παιδάκια. Έλα, γνώρισα τη Μέρη στο Facebook. Για το τι θα θέλα να σε κάνουμε. Τι κάνω, μαλακά. Άμα το είχαν μπροστά σου. Άμα σε είχαν μπροστά σου. Ξέρεις τι θέλανε. Όχι. Να φας γιαούρτι. Κάτσε να δοκιμάσω και λίγο. Μπράβο. Καραγιώδες ο άνθρωπος. Ένα γιαούρτι στη μάπα. Πώς θα κάνω εκπομπή εδώ μετά. Μα το άσε να φάμε αυτό που είναι. Θέλει το φάει. Καλά ρε Καραγκιόζη. Εγώ στο είπα το φάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέω παιδιά τι θα θέλατε να το κάνετε. Θα του γιαουρτώσουμε λέει. Δηλαδή άμα θέλω να με επιδείξεις δηλαδή. Θα με επιδούσεις όλα. Εντάξει οι απαιτήσεις του κοινού είναι τι να κάνω. Είσαι έρμα του κοινού ρε. Όχι έρμα, σε παρακαλώ. Είσαι έρμα του κοινού. Σέβομαι τις επιθυμίες και τα θέλω του κόσμου. Τώρα άμα έρθει το αφεντικό και δει εδώ τα γιαούρτια, θα σε σκίσει στα τέσσερα γράμμα. Έχω γύρει. Τι καραγκιόζε. Φέρε εδώ ρε το καραγκιόζε. Κάτσε λίγο. Έχεις πάρει τεταμένη εφηβεία. Να μην πάει χαμένο. Αχ, πάει στα διάλα από εκεί πέρα. Πάλιο το μάτι. Κλείσε λίγο τα μικρόφωνα να κάνουμε ένα μπάνιο τώρα. Γιατί δεν γίνει. Ένα λεπτό διάλα. Πάντως σου πάει το γιαούρτι στο κεφάλι. Σε βγάζει ένα άλλο στυλ. Κάνουμε εκπομπή να πούμε για ποδόσφαιρο. Προγνωστικά τρομερά. Το κόκκινο τον έχω βάλει σε μια αριθμολαγνία. Αριθμολαγνία. Παρακολουθούμε πολιτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε αθλητικό ρεπορτάζ. Αναλύω αγώνες 30 σελίδες στον αγώνα. Με τέτοια λεπτομέρεια. Και άμα κάνεις μια μαλακία, πετάξεις ένα γιαούρτι, ξέρω εγώ, βγάζεις καμιά ψωλή απ' έξω, έχεις μεγαλύτερη θεαματικότητα και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Πώς να μου το εξηγήσεις αυτό, ρε κομμουνιστή. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε πούστη. Λοιπόν, περίμενα άμεση απάντηση να τον κεράσεις γιο τη σάντουιτς. Ναι, το φτιάξω εγώ αύριο, μη στεναχωριέστε. Το κάνω εγώ αύριο. Τι είναι, λέει. Λοιπόν, μαρμελάδα στον κόκκινο. Το κάνω εγώ τώρα, μην ξέρετε τι. Εγώ επειδή έχω να γυμναστώ καμιά 8-9 μέρες, πέρασα καστρεντερίτιδες, κολίτιδες, μουνίτιδες, εκεί αρχιδίτιδες, πέρασα μια ζημιά με το κάτι ιώσεις, κάτι πυρετούς, κάτι αυτά, είμαι ντεφορμέ. Είμαι ντεφορμέ. Γιατί άμα δεν πάω να γυμναστώ, έχω αυτό το κόλλημα εγώ. Είμαι καταβεβλημένος, δεν έχω πολύ διάθεση, έτσι ήρεμος κτλ. Άμα πάω και κάνω κάνα βουνό, κάνα δίωρο, καμιά ανάβαση, κάνω αυτό, το σκίσω, δεν υπάρχει. Μπουνίδια το κόκκινο, όχι. Εντάξει, μου είπε θα σου κάνω μια πλάκα. Δεν μου είπε τι θα μου κάνει, θα σου κάνω λέει μια πλάκα. Εντάξει, μου είπε θα σου κάνω μια πλάκα. Περίμενα κάτι θα με κάνει. Εκεί, μιλούσε εκεί με τα Facebook, με τα αυτά. Δεν περίμενα όπου στο θέλαμε για όλα. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω στα Facebook πολύ. Νίκο Τσαρούχα, που το θυμήθηκες, ρε φίλε. Λοιπόν, σήμερα ποιον είδα Βασιλής της Όλγας. Σαουρίδη Γιάννη. Είμαι μπαρκαρισμένο, Βασιλής της Όλγας 64. Είναι το τηλεάστη και ετοιμάζομαι και γράφω μέσα στο αυτοκίνητο. Sky Meeting με ένα παλιό τζιπάκι ο Σαουρίδης, γυρασμένος, καταβεβλημένος και πάει εκεί στην κακία, έχει ένα, πώς το λένε, τα έχει μεταφορές και τέτοια. Πήγε ένα δέμα, τώρα ήταν γκόμενα μέσα, δεν μπόρεσα να κάνω το απόρριτο. Να πω γεια σας ρε φίλε εδώ, αυτός τι έστειλε, σε ποιον το έστειλε, Κόντις λέει, τι λέει ξέρω από κάτω. Δεν μπόρεσα να πάω να κάνω. Να κάνω έρευνα γιατί ήταν εγκόμενα. Το εγκόμενα θα πει κύριε μου, δεν σας ξέρω και τέτοιες. Με γυναίκα που κάνει δουλειά, δεν γίνεται. Ή έπρεπε να στείλω εγώ κάποιο αυτό και να δω εκεί στα. Δεν είμαι. Σου λέω, δεν είμαι η φόρμα αυτές τις 4, 5, 10 μέρες. Είναι ο καιρός και τέτοια. Κύριε Πετρουλάκη! Κύριε Πετρουλάκη, σας παρακαλώ, κύριε Πετρουλάκη. Γλέντα τον κόκκινο άρχοντα αυτό που λέει. Να, για μένα είσαι ο καλύτερος με φορές ατάξει, παρακολουθώ συνέχεια. Μην αλλάξει καραφλό, κουνάβι. Ψέματα λέει ο κόκκινος, δεν κάναμε καμία παρτούζα μαζί. Ψέματα λέει. Αυτές είναι ψευτιές, είναι τερατολογίες. Εγώ θα σας πω την αλήθεια. Γιατί μας στερήσατε τον τελικό του handball ρε κουνάδια. Δεν το ξέρω το θέμα. Είσαι άνθρωπος που κάνεις και δέχεσαι πλάκες. Σήμερα σου έκανε κόκκινος για να σε διηγηθεί και όσους το έκανες. Ναι. Ρίχνω αύριο μια φάπα στη μαγουλάρα το αύριο να πατήσεις. Ναι, τον κόκκινο τον έχω κάνει πολλές ιστορίες. Σήμερα τι λέει ο κόκκινος. Εδώ και τρεις μέρες έχει φέρει μια διαφήμιση. Ένα σούπερ μάρκετ.
το οποίο σούπερ μάρκετ βρίσκεται στην οδό Γάμα Κωνσταντινίδη. Ο κόκκινος νομίζει ότι τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού το λένε Γάμα Κωνσταντινίδη. Και λέει Γάμα Κωνσταντινίδης στη Γάμα Κωνσταντινίδη. Την ψηλιάζομαι εγώ τη δουλειά. Του λέω ρε μαλάκα. Τι Γάμα Κωνσταντινίδης. Δηλαδή πώς το λένε Γάμα, Γιάννη, Γιώργο, για να τον πιάσω να πούμε. Έτσι λέει εδώ. Τι έτσι λέει εδώ ρε μαλάκα του λέω. Λέω Γάμα Κωνσταντινίδη λέει, λένε τον ιδιοκτήτη και Γάμα Κωνσταντινίδη λένε και την οδό. Λέω μαλακία λέει ο Πούστης. Έχει... Και έφερε ο ίδιος τη διαφήμιση. Και τον το λέω κάνεις λάθος μαλακά. Γάμα Κωνσταντινίδη πρέπει να είναι η οδός. Όχι. Και γίνεται ένα γέλιο φίλε. Έρχεται ο Γρηγοριάδης μέσα, έχει πέσει ξερός κάτω. Δεν έχω δει τον Γρηγοριάδη να γελάει έτσι. Έχει λυθεί κάτω στο γέλιο. Ο κόκκινος καταλάβει τη μαλακία που έχει κάνει και λέει: Τόχα, επίτηδες. Τι επίτηδες το κάνεις, ρε μαλάκα. Γελάει ο κόσμος, ρε Πούστη, ρε. Ρε μαλάκα, αυτά δεν είναι. Αυτά δεν γίνονται στις ταινίες, ρε Πούστη, δεν γίνονται αυτά. Τι γέλιο, ρε. Είπε παπαριά αυτός ο κόκκινος και δεν το παραδέχεται. Πότε παραδέχεται ότι είπε παπαριά. Αντένα είναι. Αντένα είναι. Τι, εσύ τι βάζεις τώρα εκεί. Ρε μαλάκα, δεν είναι καλή εικόνα. Αν έχω φάει ποτέ χιλόπιτα χοντρή. Εσύ ξέρεις κανέναν άντρα που να μην έχει φάει χιλόπιτα χοντρή. Φυσικά έχω φάει χιλόπιτα χοντρή και στα νεαρά μου χρόνια, τότε που ήμουν άπειρος. Χοντρή, πιο χοντρή δεν υπάρχει. Φυσικά και έφαγα και κόλλημα έχω φάει για γυναίκα, βέβαια. Και κόλλημα και καψούρα έφαγα και όταν δεν μπορούσα να πάρω το αποτέλεσμα τρελαινόμουν. Βέβαια. Νίκος από Γιάννη Τσά. Τι λέω μαλάκας. Στα Εξάρχεια πάω, μένει ο κουνιάδος μου στα Εξάρχεια. Εκεί υπάρχει κοντά στη Ροζαλία, είναι μια ταβέρνα εκεί η Ροζαλία. Yeah. Πάω στη Ροζαλία εκεί πάνε. Την ξέρεις βέβαια. Τέτοιος κομμουνισταράς αναρχικός που είσαι, πού να μην την ξέρεις τη Ροζαλία, παλιόγουστα. Αν ο κόκκινος ήταν ακροατής και σε έπαιρνε τηλέφωνο, πόση ώρα θα τον άντυνε στη γραμμή. Όχι, εντάξει, έχει. Ο κόκκινος μια χαρά είναι. Λοιπόν, δεν σε ενοχλεί αυτού η φωνή. Ποιο είναι? Αυτό στο TV Μακεδονία που ήταν κιόλα και στον Αντένα. Πώ το λένε μωρέ αυτό να. Κόκκινο. Λέγε ένα μαλακά. Ιάκωβος, άμα πώς το λένε, Ιάκωβο πρέπει να το λένε. Με ενοχλεί τη φωνή του. Θα με πήρξε άμα με βρεις. Εσύ με του Τσέ και Βάρα, 4α, μου κλάσεις τα αρχίδια άμα με βρεις. Μαλάκα. Με μερέτα φίλε, με μερέτα. Με μερέτα. Κοίτα να βρεις αυτούς που σε φάγανε τα λεφτά μαλάκα και άσε εμένα να πρίξεις. Μου κλάσεις τα αρχίδια. Τι άνθρωπος είναι ο κόκκινος ρε ραπ. Ο κόκκινος είναι δοτικός. Έχει μπει σε πρόγραμμα καλό. Είναι λίγο χαβαλέ και τέτοια. Έχει τα τελευταία χρόνια βελτιωθεί πάρα πολύ πάνω στη δουλειά και έχει γίνει πολύ οργανωτικός. Νίκο λέγε. Είμαι στο Ραπτό TV. Μιλάω με κόσμο. Σαν το Λαβρέντι Διανέλο είμαι. Πού είσαι ρε μαλάκα. Άρε μαλάκα με βλέπεις, πού είσαι τώρα? Ιάκωβος Φιλιππούτσης, ναι. Ναι. Άντε καλά, σιγά σιγά στον δρόμο. Βρέχει να πούμε, γλίτσα έχει, σιγά σιγά, άντε μαλάκα. Η σαβουρο υγρασία, σκατά, πλήξεις και τι είναι η πουτάνε Θεσσαλονίκη. Πλήξεις. Λονδίνο γίναμε μαλάκα, Λονδίνο γίναμε. Έχω παίξει γερά ξύλα, έχω φάει και έχω δώσει, φυσικά. Και μπουνιές έχω φάει και κλωτσίες έχω φάει και έχω δώσει. Ποτέ δεν έμεινα. Όμως στον καυγά χωρίς να χτυπήσω. Δηλαδή θα έρθει ο άλλος να με χτυπήσει, θα με κάνει, θα του κάνω ζημιά και εγώ να με θυμάται και αυτός δηλαδή, άμα είναι πιο δυνατός. Βέβαια. Να με θυμάται ο Πούστης, βέβαια. Έχεις δει κανένα πόσο έχει. Κοίτα, δεν είμαι άνθρωπος να επιτίθομαι. Είμαι νευρικός, αλλά δεν επιτίθομαι. Εγώ τους περισσότερους καυγάδους έχω κάνει αμυνόμενος. Δεν κουστάρω να χτυπάω. Να χτυπιέμαι. Λοιπόν, Λονδίνο λοιπόν. Αν έχω πάει ποτέ στο Λονδίνο, όχι, δεν έχω πάει ποτέ στο Λονδίνο. Η μουστάκα. Κοίταξε, είναι μερικά πρόσωπα που πάνε και το μουσί και το μουστάκι. Η μουστάκα του Αθανασιάδη. Α, η μουστάκα του Αθανασιάδη. Αυτή η μουστάκα. Όχι, δεν μου αρέσει, δεν είναι ξανθιά. Δεν έχει ανοιχτά χρώματα. Εμένα η γυναίκα μου αρέσει να είναι ανοιχτά τα χρώματά της. Να είναι λευκή η επιδερμίδα της. Οι μουντές γυναίκες τα χρώματα δεν με ενθουσίαζαν. 9 μήνες ακόμα πληρώνουμε πρόστιμα από αυτούς τους μπουγάτσες και τους ντρούλιδες και τους τρέγες. Τσακώθηκε ο Καράκης με τον Καλυβάτσι. Πότε? Τώρα. Α! Τον Καλυβάτσι. Τον. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, δεν ξέρω εδώ πολλά πράγματα. Τότε δεν ήμουν στα πράγματα. Τότε ήμουν αθλητής. Πού να παίξει ο κόκκινος έτσι τότε. Ο κόκκινος θέλει για να του σηκωθεί η πούτσα.
θα δείτε τα φώτα και τα λοιπά, θα πάτε ζημιά να πούμε. Λοιπόν, αρχίζει το μάτς. Πες για τότε που είχες πρίξει τον προπονητή σου. Γνωστά είναι αυτά και παλιά είναι αυτά. Εντάξει ρε παιδί μου, είχαμε ένα διαπληκτισμό, τον χτύπησα τον άνθρωπο. Εκείνη την ώρα έτσι έκρινα, έτσι έκανα, πούμε, εντάξει. Τρία δάχτυλα στην κάμερα. Τρία. Τον Αντωνιάδη τον έχω δει από κοντά, έχω πιει και καφέ μαζί του. Παράξενος άνθρωπος. Η Τάση Χακόμπο. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση. Μιλάς για αξίες, Δύσκολη ερώτηση. Λόγω χαρακτήρα ο Ιτάνς, ο οποίος και αυτός είναι ρουφατράβας, έτσι να ξέρετε, είναι λίγο μικροπίνο. Οχ, μαλάκα, είχε γκέλαρη μπάλα, Και δοκάρι, ο άλλος την έβλεπε ο μαλάκας. Χθες παίζω άσο μίχρονο τελικό τη Μίλαν και σε ένα άλλο 2-1 σκορ, 9 και 17 απόδοση. Για μια μουνότρικα τα χάσα. Είναι χειρότερο να το χάσεις το στοίχημα για μια μουνότρικα. Κατάλαβες. Όταν έπαιζα μπάλα, ας πούμε, και ήμουνα 22-23 χρονών. Το πρώτο πράγμα που κοιτούσα στη γυναίκα ήταν το κορμί. Άμα ήταν αγύμναστο το κορμί, ξέρεις πώς βλέπεις. Δηλαδή, λίγο κόλλο, λίγο αυτό πεταχτό, λες άντε ρε σαβούρα κτλ. Έχεις άλλες απαιτήσεις, άλλα στάνταρ. Όχι, bodybuilding δεν κάνω και το κάνω Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, τρεις μήνες. Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, τρεις μήνες. Τρέξιμο kickboxing, τρέξιμο kickboxing, τίποτα άλλο. Τι γνώμη έχεις για Πόπη Τσαπανίδου, εγώ κόβω φλέβα. Δεν είναι ωραία γυναίκα. Δηλαδή, αν την πάρεις μία-μία, ας πούμε, ένα-ένα τα μέλη του σώματος της, είναι στεγνή. Καλή είναι η αδύνατη γυναίκα, αυτή είναι στεγνή. Γάμπα δεν έχει, κόλο δεν έχει. Στεγνή εδώ, σαγριά να πούμε και τέτοια. Θηλυκότητα ελαχίστη. Δεν είναι, καλή δημοσιογράφος όμως. Εκπληκτική δημοσιογράφος. Καλή ρουφιά, ρουφιά. Δημοσιογράφος καλή, σαν γυναίκα, δεν λέει πολλά πράγματα. Τσάπαρε. Λοιπόν. Βάνα Μπάρμπα, όντως, παλέμαχος γκόμενα. Βάνα Μπάρμπα είναι το 64, σου πω εγώ είναι 49, κρύβει 4 χρόνια και δεν έχει δουλειά να κάνει. Την πήρε ο Καρατζαφέρης εκεί να την κάνει βουλευτίνα. Ξέρεις ότι όλοι οι αποτυχημένοι ηθοποιοί και τα λοιπά, την κοιτάνε στην πολιτική να την κοδούν να πάρουν κανένα πεντοχίλιαρο. Εντάξει, δεν λέει. Δεν λέει. Εντάξει, δεν λέει. Θηλυκότητα, λίγα πράγματα. Προστιχιά. Θηλυκότητα μηδέν. Προστιχιά, εντάξει, το πρόστιχο. Κάμισε με τώρα. Δεν είναι. Έχω άλλη κουλτούρα. Το μουνί εκείνο την Έλενα Παπαβασιλείου, την ξέρεις, ρε. Ποια είναι η Παπαβασιλείου, ρε μαλάκα. Την ξέρεις. Δεν την ξέρω. Δεν την ξέρω, ρε φίλε. Σπέρες, γεια σου, φίλε, τώρα πήγες στην παρέα μας. 162 άτομα είναι. Ναι. Πρέπει να τους κάνουμε 5.000. Ναι. Γίνεται. Ποιος κέρδισε κόρνερ, κάτσε να μου το κόρνερ. Ολυμπιακός. Ο Λεβάντ. Για πες για τον Αγάθωνα. Ποιος είναι ο Αγάθωνας. Με πάσα ρε πούστη. Γυρομίζανε μαλάκα, ασχολείσαι με την Eurovision. Πες μου εσύ τώρα, ασχολείται ο κόσμος. Γάμισε με ρε μαλάκα, ασχολείσαι με την Eurovision. Γάμισε ποιος Αγάθωνας. Τι να πω για την Eurovision ρε πούστη, δεν ασχολούμαι με την Eurovision.